Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα και το Pet Show είναι και αυτή την εβδομάδα μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα boxer. Έχουμε μαζί μας τον εκτροφέα Γιάννη Βλάχο, μαζί με την Αθηνά. Μάλιστα. Ελληνικότατο το όνομα. Ελληνικότατο. Σε καλωσορίζουμε, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ και το όμορφο σκυλάκι σου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είναι δημοφιλής η φιλή, έτσι. Αρκετά δημοφιλής. Να πω την αλήθεια, στον Ταύρο που μένω εγώ, πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-5 άτομα που έχουν boxer. Οπότε τουλάχιστον εκεί είναι με μεγάλο ποσοστό η πιο δημοφιλής φιλή. Νομίζω σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, γενικά στην Ελλάδα, βλέπω και εγώ πολλά boxer. Είναι αρκετά δημοφιλής φιλή γιατί είναι αρκετά εύκολη για κάποιον, ακόμα για κάποιον που δεν είχε ποτέ σκύλο. Είναι μια φιλή μεσαίου μεγέθους και με πολύ καλό χαρακτήρα, αρκετά εκπαιδεύσιμη. Και νομίζω το κάνει από τις ιδανικότερες φυλές για κατοικίδια. Πες μου δύο λόγια για την ιστορία του, έτσι, για να μάθουμε δύο πράγματα. Το boxer σαν φυλή είναι σχετικά νέα φυλή. Δηλαδή, δημιουργήθηκε το 1895, ήταν επίσημη πρώτη παρουσία της φυλής. Το πρώτο δείγμα. Όχι το πρώτο δείγμα, έγινε η πρώτη αναγνώριση της φυλής το 1895. Σαν φυλή προέρχεται από το Bulldog και το Bullenbeißer. Το Bullenbeißer ήταν μια γερμανική φυλή που υπήρχε στη Γερμανία και είναι πρόγονος πολλών φυλών. Είναι μαστιφοειδής φυλή. Έψαξα να βρω φωτογραφίες εκεί, δεν βρήκα. Στο Bullenbeißer δεν υπάρχει. Αλλά είναι πρόγονος πάρα πολλών φυλών, όπως είναι ακόμα και το Rottweiler και το Bull Mastiff έχουν χρησιμοποιηθεί Bullenbeißer. Και χρησιμοποίησαν και τον Bulldog γιατί θέλανε μια φυλή που να έχει το θάρρος ενός μεγαλώσιμου σκύλου σε λίγο πιο μικρό μέγεθος, αλλά και επίσης και τα χαρακτηριστικά του Bulldog με τον βραχυκεφαλισμό, αλλά παρόλα αυτά να είναι αθλητική και να μπορεί να έχει καλό χαρακτήρα, να συμβιώνει με τον άνθρωπο πολύ καλά. Το Bullenbeißer χρησιμοποιήθηκε για κυνήγι μεγάλων θυραμάτων ή όχι? Ναι, ήταν όλες οι φυλές εκείνη την εποχή, ήταν φυλές που ήταν εργασίας. Δηλαδή ο άνθρωπος τις είχε για να μπορεί να προστατεύει τη φύλαξη των κοπαδιών του, βοηδών και ούτω καθεξής. Είναι σκύλος για τον οποιονδήποτε. Είπες πριν ότι είναι, αλλά εγώ το σκέφτομαι επειδή προφανώς από ό,τι διάβασα, δηλαδή, έχουν υψηλά επίπεδα ενέργειας, ενεργητικότητας. Ισχύει αυτό? Ναι. Δηλαδή, θα χρειάζονται εκτόνωση και τα λοιπά? Από αυτή την άποψη. Εκτόνωση, σχετικό είναι αυτό. Ο κόσμος δυστυχώς μπερδεύει την ενεργητικότητα με την νευρικότητα. Τα boxer είναι ενεργητικά σκυλιά. Μπορεί να είναι ζωηρά, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και ήρεμα, όπως η συγκεκριμένη. Πολύ ήρεμα. Ναι, δηλαδή αν τη φωνάξω τώρα, τη μιλήσω, θα σηκωθεί και θα είναι ζωηρή. Αλλά ταυτόχρονα βλέπετε ότι στα δύο λεπτά από τη στιγμή που ηρεμήσαμε είναι ήρεμη. Έτσι είναι η φυλή. Δεν είναι νευρική η φυλή. Και η νευρικότητα στη δικιά μας φυλή είναι λάθος. Συναντώ και εγώ πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο. Μου λένε: έχω μπόξερ, μου έχει φάει το σπίτι, θέλω να τα βγάλω 2 ώρες για να εκτονωθεί. Εγώ υπάρχουν μέρες που μπορεί να μην προλάβω να το βγάλω, μόνο για τη βασική του ανάγκη και πάλι είναι μια χαρά. Σαφώς θέλει να βγει έξω, να περπατήσει, να εκτονωθεί. Όπως τα περισσότερα σκύλια. Ναι, αλλά και να μην βγει, δεν είναι φιλή που υπάρχει πρόβλημα. Ήθελα να μπορούσαμε να κάνουμε ένα κοντινό στη μούρη της, γιατί είναι η χαρακτηριστική χαριτωμένη μούρη των boxer αυτή τη στιγμή που έχει λιώσει το πάτωμα. Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά χαρακτηριστική η μούρη της. Το κεφάλι της φυλής είναι η ταυτότητα της φυλής. Ταυτότητα, ακριβώς. Οπότε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εδώ βλέπουμε και άλλες φωτογραφίες σου. Εδώ είναι από το παγκόσμιο στο Ελσίνκι που είχε γίνει πέρσι τον Αύγουστο και η συγκεκριμένη σκύλα που δείξατε είχε βγει δεύτερη στην κατηγορία ανοιχτής. Ήταν η μεγαλύτερη, η συγκεκριμένη τώρα. Είναι η μεγαλύτερη διάκριση που έχει γίνει ποτέ για boxer σε παγκόσμιο της FCI σε ενήλικη κατηγορία. Εδώ δεν είναι η ίδια. Αυτός είναι ο αδερφός της, ο Μπόι. Προφανώς δεν είναι η ίδια. Θόδωρε. Ναι. Ο Μπόι πάλι είναι ο αδερφός της. Βλέπουμε τιγρέ, χρώματα. Ποια είναι τα, ίδια, ναι. Τα χρώματα της? Τα δύο βασικά χρώματα της φυλής είναι το ραβδωτό και το πυρόξανθο, το κόκκινο, το καφέ. Το κλασικό, ας πούμε. Ακριβώς. Μπορεί να το βλέπουμε είτε με άσπρα σημάδια,
όπως έχει συγκεκριμένη, είτε μπορεί να μην έχουν άσπρα σημάδια. Είναι επιτρεπτό να έχουν μέχρι το 1/3 του σώματός τους το άσπρο και επίσης ένα χρώμα που συναντάται πάρα πολύ συχνά, παρόλο που νομίζω ότι είναι σπάνιο, είναι το άσπρο. Το άσπρο υπάρχει λόγω του γονιδίου του bulldog και συμβαίνει και σε αρκετές γένες να βγουν άσπρο, είναι πολύ φυσιολογικό, δεν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, ο αδερφός ήταν άσπρος, δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα και είναι εξαιρετικά κατοικίδια, μόνο ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην αναπαραγωγή. Κατά τα άλλα δεν έχει καμία διαφορά από ένα καφέ, από ένα ραβδοδομπόξερ. Να μην χρησιμοποιούν στην αναπαραγωγή για λόγους pedigree. Ένα λευκό μπόξερ έχει το γονείο του αλμπινισμού, μπορεί να είναι κουφό, οπότε όταν χρησιμοποιούμε σκυλιά τα οποία είναι λευκά, έχουν το γονείο αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό, οπότε έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες τα σκυλιά που θα δώσουν οι συγκεκριμένοι γεννήτωρες να βγουν κουφή. Οπότε προτιμάμε να χρησιμοποιούμε σκυλιά υγιή στην εκτροφή. Ναι, σωστό. Αυτό είναι και το πιο σωστό. Ναι. Το ποσοστό που μπορεί να παρουσιάσει κόφωση, έχουμε κάποιο ενδεικτικό ποσοστό? Είναι μικρό, είναι γύρω στο 20%, αλλά και πάλι το σκυλί μπορεί να ζήσει φυσιολογικά. Δηλαδή, αν έχει και κάποια παρέννοια άλλου σκύλου, γιατί ένα μικρότερο σκυλί μαθαίνει μιμούμενος τις κινήσεις και το χαρακτήρα και τις συνήθειες του μεγαλύτερου, μπορεί να ζήσει άνετα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, αλλά καλό είναι γενικά σκυλιά λευκά να μην χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Το λέω γιατί έχω ένα φίλο, μένει και αυτός εκεί στον Ταύρο, συνδημότης, και έχει ένα λευκό μπόξερ και ανησυχούσε τον πρώτο καιρό που την είχε. Προσπαθούσε, δοκίμαζε να δει αν τον ακούει, γιατί φοβόταν μήπως ήταν κουφό. Όχι, όχι. Αυτό πρώτα απ' όλα φαίνεται και από τις πρώτες στιγμές. Εμένα μου έχει τύχει σε μια γίνα που είχα κάνει να βγει κουφό μπόξερ. Το καταλαβαίνεις από τις πρώτες στιγμές που τα κουτάβια αντιδρούν στους ήχους, δηλαδή περίπου στο μήνα. Ζει με μια πολύ καλή οικογένεια στο Φάληρο και περνάει μια χαρά και είναι πολύ ευτυχισμένος και αυτός και η οικογένεια που τον έχει. Αλλά είχαν και άλλο σκύλο και είναι πολύ εύκολο, εφόσον είχαν εμπειρία οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με σκύλο, αλλά και ο μεγαλύτερος σκύλος βοήθησε πολύ το μικρότερο να μάθει κάποια πράγματα. Με άλλα κατοικίδια, με παιδιά, πώς είναι? Τα μπόξερ είναι εξαιρετικά με παιδιά. Δηλαδή, για μένα και παγκοσμίως, μάλλον οι φιλοί είναι γνωστοί. Βλέπουμε και πλάνα. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το μπόξερ. Δηλαδή, σαφώς είναι φιλή φύλαξης. Και έτσι είναι στα πρότυπα, δηλαδή είναι φιλή φύλαξη της ομάδος 2, στα βοήδη. Αλλά από εκεί πέρα η φιλή έχει γίνει δημοφιλής για αυτό το πράγμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι από τις καλύτερες φιλές που μπορεί να πάρει κάποιος όταν έχει παιδιά και οικογένεια. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό το boxer να είναι καλό με την οικογένεια και τα παιδιά, παρά να είναι καλός φύλακας. Προφανώς και εσείς οι εκτροφείς φροντίζετε ώστε η γραμμή του σκύλου, ας πούμε, να περνάει στοιχεία που είναι, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, να το πω έτσι. Σαφώς, ναι. Εννοείται ότι είναι πρωταρχικός στόχος. Σαφώς θέλουμε και να υπάρχουν καλά μορφολογικά σκυλιά, αλλά θέλουμε και ο χαρακτήρας να είναι σωστός και η υγιή σκυλιά. Έτσι πρέπει να είναι ο στόχος ενός ευσυνείδητου εκτροφέα. Με το κολύμπι πώς θα πάνε? Αρκετά καλά. Εντάξει. Υπάρχουν βέβαια σκυλιά που τους αρέσει, άλλα που τους αρέσει, αλλά γενικά είναι καλοί κολυμβητές, μπορώ να πω. Θες να δούμε μισό λεπτό ένα βίντεο με έναν εξαιρετικό κολυμβητή? Ναι, εννοείται. Πάμε να το δούμε, Νικό. Αν μη τι άλλο, είναι ο συγκεκριμένος τουλάχιστον σκύλος. Τρομερός, αλλά είναι κολλημένα με την μπάλα, οπότε
Γενικά με τα μπαλάκια, γι' αυτό πήγαινε να πιάσει το μπαλάκι. Ήταν θα βουτήξει. Ναι, θα κάνει τα πάντα για το παιχνίδι, θα κάνει τα πάντα. Προβλήματα υγείας έχουν. Προβλήματα υγείας, κληρονομικά, ναι, έχουν κάποια προβλήματα. Όπως η πιο δημοφιλής, δυστυχώς, ασθένεια που μπορεί να τα χτυπήσει είναι η καρκίνη. Είναι πολύ επιρρεπής στους όγκους. Μετά υπάρχει δυσπλασία. Εδώ βλέπουμε πλάνα από τον Bradley, νομίζω λέγεται. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τον έχω ξανά. Μιλάμε για εντάξει. Τεράστιο γλώσσα. Ρεκόρ. Για τεράστιο γλύψιμο. Έτσι, νομίζω ότι έχει μπει και στο βιβλίο Guinness με βάση τη μεγαλύτερη γλώσσα στον κόσμο. Ναι, ναι. Και προφανώς είναι από ό,τι είδα στο βίντεο είναι 17-18 χρονών. Τόσο πολύ. Δεν τον έχει πει. Ναι, νομίζω πως είναι μεγάλος. Φαίνεται και η μουσούδα του είναι άσπρη εδώ και τα λοιπά. Πιθανότητα να είναι μεγάλος. Νομίζω ότι έλεγε ότι είναι 15-16 χρονών. Προφανώς δεν του έχει παρουσιάσει μεγάλο πρόβλημα στο. Αλλά δεν είναι στα ιατρικά προβλήματα, είναι η εξαίρεση αυτή. Ναι, σαφώς. Ο μέσος όρος ζωής της φυλής είναι περίπου 12 με 14 χρόνια. Οπότε αυτός είναι πάνω από το μέσο όρο και μακάρι δηλαδή να. Στην γλώσσα είναι σίγουρα πάνω από το μέσο όρο. Σίγουρα, σίγουρα. Από όλες τις φυλές. Λοιπόν, τι μου λέγες τώρα, έχουνε. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό καρκίνων, δυστυχώς, στη φυλή. Είναι επιρρεπή σε όγκους. Που αυτό είναι κάτι που. Εντάξει, όπως και στους ανθρώπους λέγεται ότι υπάρχουν κάποιες γραμμές με περισσότερα καρκινικά κύτταρα. Αλλά και είναι κάτι που μπορεί να είναι και τυχαίο γεγονός. Είναι τζόκερ αυτό ή ένας εκτροφέας μπορεί να το ελέγξει σε έναν βαθμό. Ούτε και για τον άνθρωπο φαντάζομαι ότι υπάρχει απάντηση. Θεωρητικά είναι κληρονομικό ή όχι. Ναι, υπάρχουν κάποιες γραμμές που έχουν έτσι μια προδιάθεση, αλλά κατά τα άλλα είναι κάτι που μπορεί να τύχει. Δεν νομίζω καλά, να είναι κάτι. Ναι. Καλό είναι δηλαδή ένα σκυλί να πηγαίνουμε τα σκυλιά μας στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Αν δούμε κάποια ελιά που μπορεί να μεγαλώνει, κάποιο γκίδιο που μπορεί να αλλάζει το μέγεθος και το σχήμα του, καλό να μιλήσουμε στον γιατρό γιατί μπορεί να είναι. Καλύτερη θεραπεία. Ναι, ναι, ακριβώς. Καρδιακά προβλήματα έχουν, ναι. Ναι, έχουν κάποιες καρδιακές ασθένειες. Επίσης και όλες οι μεγαλώσιμες φύλες έχουν θέμα με δυσπλασίες και το boxer είναι μέσα σε αυτές. Αλλά για να είμαι ειλικρινής και από την εμπειρία που έχω και συζητώ με εκτροφή στο εξωτερικό, δεν είναι όπως. Εντάξει, μπορεί να έχουν δυσπλασία κάποια σκυλιά, αλλά σπάνια θα δεις ένα boxer να κουτσένει ή να έχει σοβαρό πρόβλημα, όπως παράδειγμα ένας γερμανικός πουμενικός. Γιατί έχουν πολύ καλό μυοσκελετικό και γενικά είναι αθλητικά σκυλιά είναι και όχι βαριά σκυλιά. Οπότε γενικά αυτό τους βοηθάει. Αλλά σαφώς μπορεί να υπάρχουν σκυλιά που να έχουν συγκεκριμένα θέματα. Με τον ζεστό καιρό πώς τα πάνε, λόγω βραχυρυχίας, πώς το πούμε. Βραχυκεφαλισμού, ναι. Δεν είναι η καλύτερη τους, αλλά όπως δεν είναι και η καλύτερη τους και το πολύ κρύο, για να πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν θα το πας με 40 βαθμούς στην παραλία να κάτσεις 2 ώρες. Σαφώς θα πρέπει να προσέξεις να είναι σε κάποιο καιρό μέρος. Αλλά από εκεί πέρα μπορεί άνετα να είναι έξω με αρκετά ζεστό καιρό. Και σε αυτό φυσικά παίζει ρόλο και το μήκος του ρίγχους. Η φυλή από το πρότυπό της θέλει το ρίγχος να είναι το μισό του κρανίου και να έχει μεγάλα ανοιχτά ρουθούνια. Δυστυχώς βλέπω πάρα πολύ συχνά σκυλιά με πάρα πολύ κοντό ρίγχος που αυτό δυσχεραίνει την αναπνοή τους. Οπότε σε υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύονται, δεσταίνονται πιο εύκολα. Αυτό είναι έξω και έξω από το πρότυπο της φυλής. Ναι, το πρότυπο ορίζει να είναι το ρίγχος, το μισό του κρανίου. Οπότε τα σκυλιά με πιο κοντό ρίγχος έχουν δυσκολεύσει την αναπνοή ή με σκυλιά με μικρά ρουθούνια. Και τα βλέπουμε ότι ροχαλίζουν πολύ εύκολα, ρουθουνίζουν και αυτά. Ενώ αν δείτε η συγκεκριμένη που κοιμάται, δεν ακούγεται τίποτα, γιατί έχει και σωστό μήκος, αλλά και σωστό αναπνευστικό. Συνεπώς αυτό είναι αποτέλεσμα κακής αναπαραγωγής, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Παρόλο που είναι και λίγο μόδα, σε κάποιες χώρες τους αρέσουν να έχουν πιο κοντό ρίγχος, το θέμα είναι ότι πρέπει να κοιτάμε την υγεία του σκύλου και πώς φτιάχτηκε η φυλή πρωταρχικά και να βάζουμε στο περιθώριο τη μόδα και το τι μας αρέσει. Είναι το πρακτικό για το σκύλο, τι είναι καλύτερο.
Αλήθεια είναι ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές φυλές το έχω παρατηρήσει αυτό, όσο έχω ασχοληθεί τέλος πάντων, ότι εκεί που επεμβαίνει η μόδα και όλοι παρασύρονται σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν τεράστια θέματα. Δυστυχώς. Ναι. Ενώ η φυλή έχει φτιαχτεί και σαφώς είναι βραχυκεφαλική, σαφώς δεν μπορεί να έχει την αναπνοή ενός σκύλου που δεν έχει πιο κοντό ρίγχος, αλλά αν έχει σωστό μήκος ρίγχους, δεν έχει κανένα πρόβλημα στην αναπνοή του. Κάποιος που θέλει να αποκτήσει ένα μπόξερ, έτσι. Αν δηλαδή έρθω εγώ και σου πω θέλω να αποκτήσω ένα μπόξερ, τι είναι αυτό που πρέπει να λάβω υπόψη μου, τι πληροφορίες του δίνεις, τι είναι αυτό που πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιος που θέλει να αποκτήσει ένα μπόξερ? Σαφώς το λόγο που θέλει να πάρει τη φυλή, αν ξέρει τις ανάγκες για περιποίηση και διαβίωση με ένα μπόξερ. Βέβαια μπορώ να πω όμως ότι είναι αρκετά εύκολες και βατές φυλές για να έχει κανένας. Δηλαδή και σε από το θέμα περιποίησης δεν θέλει ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί το τρίχωμά του είναι κοντό, καθαρίζεται πολύ εύκολο. Είναι καλό να μην γίνεται πιο συχνά το μπάνιο από μια φορά το μήνα. Σαν για εκπαίδευση είναι αρκετά υπάκουα σκυλιά και πολύ εύκολα να εκπαιδευτούν, οπότε δεν είναι μια φυλή που μπορεί κάποιος να έχει πρόβλημα στο χαρακτήρα. Και το μέγεθος επίσης δεν είναι ένα τεράστιο μέγεθος που μπορεί να κάνει τη φυλή ανεξέλεγκτη. Δηλαδή είναι εύκολα μπορεί να την έχει ο καθένας. Γενικά είναι αρκετά βολική φυλή. Καλό είναι βέβαια να μην την παίρνει κάποιος που θα λείπει 12 με 14 ώρες την ημέρα. Ναι, που δεν έχει διάθεση αλλά αυτό νομίζω είναι να βγει έξω και να διαθέσει. Ναι, αυτό είναι γενικά για την απόκτηση ενός σκύλου, δεν είναι για τη συγκεκριμένη φυλή. Είσαι κουκλίτσα. Είσαι πολύ όμορφη. Ναι, και βλέπω ότι δεν έχει σάλια. Αυτή η φήμη που υπάρχει ότι τα μπόξερ έχουν πολλά σάλια. Είναι δηλαδή αυτό ακριβώς που είπα πριν, ότι σχετικά με το μήκος του ρίγχους. Όταν υπάρχει σωστή αναλογία κρανίου ρίγχους, το σκυλί αναπνέει σωστά και δεν σαλιώνει. Το σάλιο στα μπόξερ είναι λίγο μύθος. Όπως βλέπετε, δεν σαλιώνει. Τίποτα. Ναι, γιατί αναπνέει κανονικά. Εντάξει, δηλαδή, προφανώς άμα βγει έξω στο πάρκο τώρα και αρχίσει και τρέχει και τα λοιπά. Ναι, με 40 βαθμούς σαφώς θα υπάρχει. Θα δούμε κάποια ίχνη σάλια, αλλά από εκεί και πέρα, όπως θα δούμε και σε ένα λάβεντερ, σε ένα golden, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά επί της ουσίας. Εσύ πώς και ασχολήθηκες με ένα μπόξερ? Εγώ από μικρός ήθελα να πάρω σκύλο και έψαχνα, διάβαζα βιβλία και διάφορα, κυρίως βιβλία ή περιοδικά. Μου άρεσε η φυλή με αυτά που είχα διαβάσει και είχα πάει σε μια έκθεση που είχε κάνει ο Κοινολογικός Ομίλος Ελλάδος και είδα τη φυλή από κοντά. Στην πορεία παρήγγειλα, διάβασα κάποια βιβλία από το εξωτερικό που ήταν πιο ειδικευμένα για τη συγκεκριμένη φυλή. Πήγα εξωτερικό, γνώρισα κάποιους εκτροφείς και με κέρδισε πέρα από το παρουσιαστικό τους, κυρίως ο χαρακτήρας τους. Ο αδερφός σου τι σχέση έχει με τα μπόξερ? Πάρα πολύ. Ο αδερφός σου, να πούμε ότι είναι ο Δημήτρης ο Βλάχος. Είναι αρκετά γνωστός, τώρα δεν έχω φωτογραφία, ο κόσμος όμως τον ξέρει σίγουρα. Είχε κάνει το πλάκα κάνεις, νομίζω, πρόσφατα. Πλάκα κάνεις, ναι, ακριβώς. Ασχολείται και εκείνος με την εκτροφή, είναι? Όχι, με την εκτροφή δεν ασχολείται. Ασχολείται να είναι φιλόζος. Είχε και ένα σκύλο μπόξερ από μένα κάποια στιγμή, το οποίο δυστυχώς το χάσαμε από φόλα σε μικρή ηλικία. Αλλά αγαπάει πάρα πολύ τα σκυλιά και του αρέσουν, και παρόλο που στην αρχή ήθελε άλλη φίλη να δει και να αποκτήσει, ήθελε να αποκτήσει ροτβάιλερ, νομίζω από τη στιγμή που ήρθε τον μπόξερ στη ζωή του, τον έχει κερδίσει. Και νομίζω συμβαίνει αυτό με τους περισσότερους με τους οποίους αποκτήσουν ένα μπόξερ. Είναι αρκετά καλή φυλή για να αποκτήσει κάποιος και σε κερδίζει πολύ ο χαρακτήρας ο καλός που έχει. Αν σαφώς υπάρχει ένα καλό δείγμα, έτσι, γιατί έχω συναντήσει κόσμο που έχουν πάρει δύσκολα σκυλιά και κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι είναι. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα τώρα, ξέρεις, γιατί εγώ σου λέω εκεί στο πάρκο που πάμε, είναι πάρα πολλοί που έχουν μπόξερ. Δεν ξέρω όλοι από πού το έχουν αποκτήσει. Εγώ αυτό που τους λέω πάντα είναι ότι αν θέλετε να πάρετε ένα σκύλο, το λέω και στην εκπομπή συνεχώς, πάρτε ένα αδέσποτο, ρε παιδί μου, ας είναι και ημίαιμο.
τόσο αδέσποτα υπάρχουν. Ή τέλος πάντων, αν θέλετε να πάρετε ένα σκύλο ράτσας, προσπαθήστε να βρείτε έναν καλό εκτροφέα. Συμφωνώ απόλυτα. Υποθέτω όμως ότι αν θέλεις να πάρεις ένα σκύλο από ένα καλό εκτροφέα, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με τα σκυλιά του, έχει δαπανίσει χρόνο, χρήμα. Έτσι. Mm-hmm. Και η τιμή του σκύλου θα είναι ανάλογη, φαντάζομαι, με το κόστος. Όχι έχει. Απαραίτητα. Το λέω αυτό για να μην μακρηγορώ τώρα. Το λέω ότι οι περισσότεροι που θέλουν να πάρουν ένα μπόξερ, όταν απευθύνονται σε κάποιον εκτροφέα και ακούνε τα ποσά, προτιμούν να δώσουν ένα πολύ μικρότερο ποσό. Αυτό φυσικά και είναι. Αυτό φυσικά. Ναι. Αυτό φυσικά είναι γενικότερο. Δεν αφορά μόνο τα μπόξερ, φαντάζομαι. Ναι, εννοείται, ναι, προφανώς. Αλλά. Το λέω επειδή έχει τύχει να έχω αρκετούς που έχουν μπόξερ, γι' αυτό. Για μένα, ο καθένας, όπως λέγεται και στη χώρα μας, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Δεν λέω ότι να μιλάμε για υπέρογκα ποσά. Από την άλλη, είναι κακό να αγοράζει κάποιος ένα σκυλάκι από μια αγγελία χωρίς να ξέρει τίποτα για τους γονείς. Από θέμα υγείας, τη μορφολογία δεν συζητάω, γιατί κάποιος αν δεν πάει σε μια έκθεση μορφολογίας δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά υγεία και χαρακτήρας είναι το πιο σημαντικό όταν έχεις να συμβιώσεις με ένα σκύλο. Πολλές φορές με έχουν πάρει και με ένα τηλέφωνο, μου έχουν πει δεν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική να πάρουμε μπόξερ ή να πάρουμε ένα σκύλο, να αγοράσουμε. Σαφώς και εγώ πολλές φορές προτείνω κάποιο σκυλάκι από μια φιλοζωική, γιατί αν ο άλλος δεν μπορεί συγγνώμη τώρα πρέπει να το πω. Αν ο άλλος δεν μπορεί να διαθέσει τα χρήματα, ναι. Έχει διαθέσει τα χρήματα για να αποκτήσει μια φυλή καλή, στην πορεία μπορεί να το συντηρήσει. Γιατί εντάξει, καλό θα είναι να υπάρχει μια καλή ξηρά τροφή, να μπορέσει να το πάει στο γιατρό του, να έχει ένα κλουβάκι για μέσα στο σπίτι, για να μην ειδικά όταν είναι κουτάβι, να μην ανεξέλεγκτο το σκυλί. Καλά, αυτό βέβαια προφανώς ισχύει για όλα τα σκυλιά, έτσι. Είτε είναι ράτσας, είτε είναι η μία. Σαφώς, αλλά αν ο άλλος είναι περιορισμένος στο να δώσει κάποια λεφτά για το σκύλο του, καλό είναι αυτά τα λεφτά αντί να τα δώσει για μια αγορά ενός κουταβιού που δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο της φυλής του, να πάει να κάνει ένα καλό, να πάρω μια φιλοζωική και στο σκυλάκι να κάνει ένα καλό και να είναι πιο ικανοποιημένος εκείνος. Αυτό τους λέω και εγώ, ότι αν είναι να πάρεις κάτι σαν μπόξερ, πάρε ένα ενιαίο. Εντάξει, καταλαβαίνω την αιμονή εντός εισαγωγικών να πω που μπορεί να έχει κάποιος με μια συγκεκριμένη φυλή, την αγάπη τέλος πάντων, και να θέλει να αποκτήσει ένα σκύλο που να μοιάζει με ένα σκύλο συγκεκριμένης φυλής. Αλλά αν είναι να πάρεις κάτι σαν μπόξερ ή κάτι σαν ροτβάιλερ, πάρε ένα ενίαιο, ρε παιδί. Το παράδειγμα που συνήθως δίνω όταν μου λένε τέτοιο είναι σαν να πει κάποιος ότι εγώ θέλω να πάρω ένα πολύ ακριβό γυαλί ηλίου και θέλει να δώσει όμως 10 ευρώ. Πάει να το πάρει από ένα περίπτερο. Φαινοτυπικά θα πάρει κάτι που μοιάζει σε αυτό που θέλει. Ναι, βέβαια. Πρακτικά όμως δεν είναι αυτό που θέλει. Δηλαδή. Και όταν αναφερόμαστε σε μια ψυχή είναι. Ακριβώς. Ακόμα ένα εμβιόν, α πούμε, είναι ακόμα πιο σημαντικό, έτσι. Για τα σκυλιά, επειδή είναι μέλη οικογένειας και αυτά ειδικά θέλουν πάρα πολύ την ανάγκη με τον άνθρωπο, εγώ δεν συστήνω να παίρνει κάποιος που θέλει να το έχει στον κήπο μόνο του. Εγώ πραγματικά δεν θα δώσω σε κάποιον που θα μου πει θέλω να τον έχω στον κήπο. Αν μου πει ότι θέλω να το έχω για μέσα στο σπίτι, θα το δώσω. Αν μου πει για τον κήπο, δεν ενδιαφέρομαι να το δώσω. Γιατί έχουν την ανάγκη για την επαφή με τον άνθρωπο, είναι πολύ ανθρωποκεντρικά. Από εκεί πέρα, είναι σημαντικό ο καθένας να ξέρει γιατί θέλει να πάρει τη φυλή. Και να ξέρει ότι η φυλή έχει αυτές τις απαιτήσεις και θέλει να την αποκτήσει. Έχω πολλές φορές απορρίψει ανθρώπους, να τους απορρίψει μέσα εισαγωγικά, ότι δεν ήταν κατάλληλοι για να πάρουν ένα σκύλο. Γιατί είτε τα ωράρια τους, είτε ο τρόπος ζωής τους δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ενός σκύλου. Αυτό είναι η καλύτερη πάσα που μου κάνεις. Έτσι, για να πάω στο επόμενο θέμα μετά, για την καταλληλότητα του ενός ιδιοκτήτη, κηδεμόνα, κυναγωγού ίσως σκύλου. Είναι. Δηλαδή, αυτό που λέω πάντα εγώ ρε παιδί μου, αλλά εντάξει τώρα, είναι λίγο σχετικό, ότι για να οδηγήσεις αυτοκίνητο δεν έχεις εξετάσεις. Ακριβώς. Έτσι. Για να κάνεις παιδί δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις. Ευτυχώς. Για να πάρεις σκύλο δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις. Οπότε ποιος ορίζει την καταλληλότητα αυτού που θα αποκτήσει ένα σκύλο κτλ. Και παίρνουν άτομα που δεν ξέρουν ένα σκύλο και επί της ουσίας δημιουργούνται δεκάδες προβλήματα μετά, όπως θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, που θα μιλήσουμε για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
Αλλά τουλάχιστον τα boxer δεν έχω ακούσει ποτέ να έχουν εκδηλώσει έντονη επιθετικότητα, ας πούμε. Και εγώ δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο, ευτυχώς, για τη φυλή, αλλά είναι κάτι που μπορεί να προκύψει στον καθένα. Γιατί αν ένα άτομο δεν είναι κατάλληλο να αποκτήσει ένα σκύλο, είτε είναι boxer, είτε είναι ροτβάιλερ, είτε είναι πικινουά. Ναι, είτε πικινουά, στα ακατάλληλα χέρια μπορεί να κάνει τη ζημιά. Οπότε δεν είναι τόσο πολύ, δεν φταίει ο σκύλος, όσο φταίει ο ιδιοκτήτης πάντα. Νομίζω ότι φταίει σε απόλυτο βαθμό ο ιδιοκτήτης, ναι. Ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και δυστυχώς, όταν δεν υπάρχει καλή ενημέρωση και ο εκτροφέας δεν έχει βάλει κάποια υψηλά στάνταρ που θέλει να δώσει τα σκυλιά του, και ο άλλος τα δίνει απλά επειδή έχει κάποια κουτάβια, έχει βάλει το σκύλο από τη γειτονιά του με τη σκυλίτσα του και απλά θέλει να τα δώσει να τα ξεφορτωθεί. Το παίρνουν και άνθρωποι που είναι ακατάλληλοι να έχουν σκύλο και δημιουργούνται αυτά τα περιστατικά που δυστυχώς θα δούμε πιο μετά. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είστε καλά. Και εσένα και την υπέροχη Αθηνά. Να είστε καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια να έχετε και να κάνεις την πολύ καλή δουλειά που είμαι σίγουρος ότι κάνεις. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι, να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε στο ρήσιο της Θεσσαλονίκης με το συμβάν της επίθεσης ενός σκύλου σε αρκετά άτομα που βρισκόταν εκεί, και θα υποδεχθούμε στη συνέχεια τον επόμενο καλεσμένο για να συζητήσουμε αναλυτικά τι έγινε σε εκείνο το συμβάν και για ποιο λόγο τα σκυλιά εκδηλώνουν πολλές φορές επιθετική τάση. Εδώ έχω 4 δαγκώματα εδώ, δηλαδή 2 και 2. Δύο εδώ και 2 εδώ, ευτυχώς που δεν μου πήρε κάποιο όργανο. 9 τραυματίες στο νοσοκομείο, πολλές δαγκονιές, δεμένα πόδια και σε συναγερμό η αστυνομία. Είναι ο τελικός απολογισμός του παιχνιδιού με ένα σκύλο ράτσα πίτμπουλ στο νέο ρήσιο Θεσσαλονίκης. Το ένα το πόδι αρκετά, το ένα το άλλο το γλίτωσα, αλλά έφαγα το χέρι. Όταν λέτε αρκετά, λείπει κομμάτι δηλαδή? Όχι. Με μάγκους αρκετά. Όλα ξεκίνησαν όταν το σκυλί επιτέθηκε στους πελάτες ενός βενζινάδικου. Στο ερασιτεχνικό βίντεο βλέπουμε το σκυλί να κυνηγά έναν πανικοβλημένο νεαρό. Όρμηξε ένα παιδί στο πόδι. Τρέχοντας αυτός τον ξαναόρμηξε, τον έκοψε κομμάτι από το χέρι. Ανέβηκε σε ένα αμάξι επάνω, ανέβηκε και ο σκύλος. Λίγο αργότερα ο σκύλος έπιασε από τον μπατζάκι έναν άλλον άντρα. Οι προσπάθειες να ηρεμήσει το αγριεμένο pitbull ήταν άκαρπες. Στον τόπο πήγε και ένα περιπολικό με την αστυνομική να κρατάει από τα πίσω πόδια το pitbull. Εδώ δάγκωσε τον αστυνομικό, αυτήν την αστυνομικό επιτίθεται σε μένα εδώ. Η περιπέτεια τελείωσε όταν ένας αστυνομικός πυροβόλησε με σκοπό να τραυματίσει ελαφρά το σκύλο και να ανακόψει τη δράση του. Τελικά ο σκύλος έπεσε σε διερχόμενο όχημα της πυροσβεστικής. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ο διοκτήτης του pitbull. Και από ό,τι ξέρω δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Και δεν το νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θα εμφανιστεί. Ναι, και ποτέ. Δεν το συμφέρει βασικά να εμφανιστεί. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον εκπαιδευτή, μεταξύ άλλων, γιατί είσαι και πρόεδρος του ομίλου φίλων Ροτβέρερ Ελλάδος, το θυμάμαι, ναι, καλά. Ακριβώς, καλά το θυμάσαι. Ηλία Κανέλο. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Ναι, είναι ένα άσχημο συμβάν. Δυσάρεστο. Και για το σκύλο και για τους ανθρώπους. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν χρειάζονται αφορισμοί σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έγινε κάτι άσχημο. Είναι γεγονός ότι έγινε κάτι άσχημο. Κάποιοι άνθρωποι δαγκωθήκαν και ο σκύλος όμως έχασε τη ζωή του. Αυτό που θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε είναι πρωτίστως να αναζητήσουμε τις αιτίες, τι έφταξε, γιατί πολλά ακούσαμε, ακραίες θέσεις που δεν είμαι υπέρ. Θεωρώ ότι ο σκύλος δεν ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε να πάει σε ένα βενζινάδικο να δαγκώσει όποιον υπάρχει εκεί. Και απ' την άλλη δεν χρωστάνε τίποτα και αυτοί οι άνθρωποι στα καλά καθούμενα να δαγκωθούν. Αλλά εννοείται αυτό. Εγώ το έμαθα την Κυριακή, νομίζω το βράδυ. Πότε έγινε αυτό, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έχει 2-3 μέρες τώρα που έγινε. Και στεναχωρήθηκα, ρε παιδί μου, καταρχάς προφανώς γιατί κάποιοι άνθρωποι κινδύνεψαν. Έτσι. Και ο σκύλος τελικά έχασε τη ζωή του. Ναι. Και η φιλία μαυρώνεται, μια φιλία μαυρώνεται και αφορίζεται επί της ουσίας. Ναι, τη βλέπετε τη φιλή, ναι, που λέξει μηνών. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν ξέρω λίγο γενικό, Νίκο, φαίνεται. Νάτι. Έχουμε ένα δείγμα της φιλής εδώ. Εντάξει, εννοείται δηλαδή, αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, σκοτώσει ένα συνάνθρωπό του ή όποιος σκοτώσει ένα συνάνθρωπο, τι λέμε, να πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, δηλαδή, οι γενικεύσεις είναι πολύ κακό πράγμα, ας πούμε. Αυτό είναι το παράλογο. Δηλαδή, ναι, είναι πάρα πολύ που τον τελευταίο καιρό
Πολύ ακούγεται η λέξη απαγόρευση του ενός, απαγόρευση του άλλου. Καταρχήν αυτό το βρίσκω πολύ φασιστικό, να αποφασίζει κάποιος κάτι βάσει ακραίων θέσεων. Το θέμα είναι ότι, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που με είχες φιλοξενήσει, κακοί σκύλοι δεν υπάρχουν. Κακοί ιδιοκτήτες υπάρχουν. Στην αρχή της κουβέντας είπαμε να ανατρέξουμε, να αναζητήσουμε τα αίτια αυτού που έγινε. Είδαμε ένα σκύλο ο οποίος ήταν ενεξάλλου. Κάποιες κινήσεις στη συμπεριφορά του. Τι αγάπη μου, θες να βγεις έξω? Έχω να ξέρει βασίλειο. Πάρτε, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Κάποιες στιγμές είδαμε το σκύλο να είναι τελείως χαμένος. Δείξε μας τα πλάνα, Νίκο, να τα βλέπουμε παράλληλα όταν μιλάμε. Ναι, ήτανε, ξέρεις τι, βέβαια εγώ δεν έχω τώρα την εμπειρία να κρίνω, αλλά δεν είδα ένα σκύλο που να αφρίζει, ας πούμε, να είναι μανιακός, τουλάχιστον. Όχι, δεν είναι καθόλου μανιακός και το σημαντικότερο όλων είναι ότι όλο αυτό που γίνεται, ο σκύλος το κάνει χαροπά. Ναι, αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Δεν είναι σε μόνιμη θέση επίθεσης. Αυτό π.χ. το πλάνο τι δείχνει? Ένα σκύλο που επικοινωνεί παίζοντας και μέσα το παιχνίδι δαγκώνει. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι αυτή την κίνηση ο σκύλος την έχει ξανακάνει, τη γνωρίζει. Είναι ένα νεαρό σχετικά σκυλί, δεν είναι μεγάλο σε ηλικία, βάσει της κίνησής του και το πώς συμπεριφέρεται. Εδώ βλέπουμε ότι την αστυνομικό, ας πούμε, τον κρατούσε πάρα πολύ ώρα από τα πόδια χωρίς να γυρίσει, είχε εστιάσει στον άλλον άνθρωπο που τον είχε προκαλέσει. Εδώ βλέπουμε 2-3 φορές κλωτσάει το σκύλο και ο σκύλος επιμένει. Αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Σε οποιοδήποτε σκύλο άπειρο να το κάνεις αυτό θα φύγει. Σημαίνει ότι ο σκύλος σαν εικόνα λοιπόν το είχε. Υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιδράσεις εκεί, να είναι ενδεδειγμένος? Γιατί στη θεωρία εντάξει λέμε πολλά, ξέρω εγώ, μην τρέξεις, μην κάνεις, μην ράνεις. Ο ενδεικτικότερος τρόπος όλων είναι όσο το δυνατόν λιγότερη κίνηση. Να μην προσθέσουμε στο σκύλο αυτό που λέμε εμείς οι εκπαιδευτές την αίσθηση θυράματος. Η κίνηση, δηλαδή είναι μία δράση, προκαλεί μία αντίδραση. Αυτό το κλασικό που λέμε ότι αν σε κυνηγήσει σκύλο, μην τρέξει. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Το ίδιο λένε και για την αρκούδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να μείνει ακίνητο. Ούτε εγώ, απλά το έχω ακούσει. Πάντως αυτό που είπες για την κίνηση θα το δούμε λίγο μετά στα πλάνα της κάμερας ασφαλείας του Βεζινάδικου. Ή το είδαμε ήδη, δεν ξέρω, θα το ξαναπαίξουν τα παιδιά να το δούμε. Είναι ο υπάλληλος προφανώς. Εδώ λίγο να σταθούμε, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε το σκύλο γυρίζει πίσω και δέχεται το χάδι. Προσπάθησε η αστυνομικός προφανώς να τον καθησυχάσει. Προσπάθησε και μπράβο της, αλλά αυτό στο μυαλό του σκύλου πιθανόν να ήταν και μια επιβράβευση. Δηλαδή, θεωρεί την αστυνομικό πιο κοντά του, σαν άνθρωπο, πάει, επιστρέφει πίσω, δεν τη δαγκώνει. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα σκύλος μενόμενος που δαγκώνει το οτιδήποτε. Κάποια στιγμή θα τη δαγκώσει και την αστυνομικό, αλλά δέχεται το χάδι. Αυτό τι μας δείχνει, ότι ο σκύλος, αυτό είναι το πολύ άσχημο εδώ. Αυτό, ναι. Που πάει από πίσω χωρίς να προκληθεί. Τουλάχιστον στη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά όπως είπαμε, η σκυλίσια συμπεριφορά δηλαδή δεν έχει. Όχι. Θυμάμαι από πριν τι μου έκανες. Όλα εξηγούνται. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμείς οι άνθρωποι ότι έκανε κάτι ανούσιο, κάτι που δεν το κατάλαβε. Όχι, στο σκύλο δεν ισχύει αυτό. Στη φύση υπάρχει οικονομία δυνάμεων. Ο σκύλος ποτέ δεν κάνει ανούσια πράγματα. Άρα λοιπόν στο μυαλό του σκύλου και σαν συμπεριφορά εμείς οι άνθρωποι, εάν γνωρίζουμε, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το οτιδήποτε. Άλλο πλάνο. Πάει από πίσω και κλωτσάει το σκύλο. Ο σκύλος λοιπόν αντιλαμβάνεται αυτό και επιτίθεται γιατί προκλήθηκε. Όλα εξηγούνται βάσει της κίνησης, της δράσης και της αντίδρασης. Το θέμα που θεωρώ, Θοδωρή, ότι πρέπει να σταθούμε είναι γιατί συμβαίνουν αυτά. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Ποιος θα έπρεπε να επέμβει, πολιτεία τι μέρημνα θα έπρεπε να είχε κάνει. Ακόμα, ποιοι εκπαιδεύουν τους σκύλους, γιατί πιθανόν αυτός ο σκύλος πέρασε από κάποιον μέσα σε εισαγωγικά εκπαιδευτή. Δείχνει κάποιες κινήσεις του ότι γνωρίζει κάποια πράγματα. Ναι, γιατί λέμε ότι για να επιτεθεί ο σκύλος πάει να πει ότι νιώθει απειλή, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε, ίσως να είναι μια γενίκευση αυτή. Να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι δεν υπάρχει φόβος. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Στο ότι έχει όλες τις επιλογές να εξαφανιστεί ο σκύλος, να φύγει αν νιώσει ότι απειλείται. Παρ' όλα αυτά δεν εξαφανίζεται. Όχι. Έτσι, επιμένει. Επιλέγει τη σύγκρουση. Ένας φοβικός σκύλος θα δαγκώσει μόνο τη στιγμή που νιώθει ότι αμήνεται σε ένα περιορισμένο χώρο και δεν έχει άλλη επιλογή. Ο σκύλος αυτός έχει όλες τις επιλογές. Όμως επιλέγει να μείνει
και να δημιουργήσει σύραξη. Αυτός ο σκύλος λοιπόν μπορεί να τον πούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από φοβικό. Σε ένα τόσο ανοιχτό χώρο, ένας φοβικός σκύλος θα επέλεγε να απομακρυνθεί, να γλιτώσει από οποιαδήποτε επαφή. Ο συγκεκριμένος σκύλος επέλεξε, μπουμ, τη σύγκρουση. Θέλω να ετοιμάσεις, Νίκο, μιλάω με τον αρχισυντάκτη μου τώρα, το βίντεο των δηλώσεων. Να μην νομίζω ότι τρελάθηκα και μιλάω στον πουθενά. Το βίντεο με τους αυτούς μάρτυρες, να το δούμε όταν είμαστε έτοιμοι, πες μου. Ναι, θα το δούμε σε λίγο, πες μου. Ωραία. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η πολιτεία θα έπρεπε να λάβει κάποια μέτρα για όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα. Και τι εννοώ νοσηρά φαινόμενο? Εννοώ ότι η υπόθεση εκπαίδευσης σκύλου είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Το είδαμε πριν από λίγο στο βίντεο, ένα σκύλος δάγκωσε 9 ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα επαγγέλματα της μόδας. Ένα από αυτά είναι και η εκπαίδευση σκύλων. Mm. Υπάρχει βέβαια ένα όργανο που εκπροσωπεί τους εκπαιδευτές, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Σκύλων, αλλά δυστυχώς σε αυτό τον σύλλογο ανήκει ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό των εκπαιδευτών. Θα ήθελα λοιπόν να συμβουλεύσω αυτούς που βλέπουν την εκπομπή σου να είναι λίγο προσεκτικοί στον τρόπο που επιλέγουν κάποιον να τον βάλουν σπίτι τους, να τους ανοίξει την πόρτα τους και να τους εκπαιδεύσει ένα σκύλο. Mm. Από εκεί και πέρα η πολιτεία θα μπορούσε να ασκήσει περισσότερο έλεγχο, ούτως ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά θα μου πεις, δεν γίνονται άλλα και άλλα θα γίνει αυτό. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ο καθένας βλέπει από τη μεριά του το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο επάγγελμά του. Και δυστυχώς στο επάγγελμα του εκπαιδευτή τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Θα συζητήσουμε αυτά στη συνέχεια. Θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις. Ναι. Έτσι, να πάρουμε μια πιο σφαιρική άποψη για ό,τι έγινε στο Βενζινάδικο με την επίθεση του σκύλου. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Εγώ απλά είδα ένα πανικοβλημένο ζώο. Είδα άνθρωποι οι οποίοι ήταν τελείως ακατάλληλοι, ούτε η πυροσβεστική ήταν σε θέση να κάνει σωστά το έργο της, ούτε η αστυνομία φυσικά μπορεί να κάνει, δεν έχει τα μέσα. Και φυσικά είναι απαράδεκτο και να δαγκώσει άνθρωπο, αλλά και να πυροβολήσει το ζώο με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Το οποίο στην αρχή ήταν ήρεμο. Έπαιξε κιόλας μαζί μας εδώ πέρα, με κάποια τα παιδιά. Αργότερα, πριν να μπει και μέσα στο καφέ, ας πούμε, εκεί πέρα επιτέθηκε στον πρώτο πελάτη, γιατί μάλλον του όρμησε. Είτε να ανέβει πάνω του, αλλά τον γρατζούνισε και φοβήθηκε και ίσως ήθελε να τον αποφύγει. Τρόμαξε και βγήκε μετά το σκυλί έξω. Κάποια στιγμή μετά πήγε προς το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Εκεί δάγκωσε έναν άλλον υπάλληλο στο χέρι, ο οποίος διακομίστηκε, ήρθε το ΕΚΑΒ και τον πήρε. Ήρθα μπροστά να παραδώσω κάτι κλειδιά από ένα πλημμένο αυτοκίνητο. Τον είδα εδώ. Είχα ένα ίδιο σκυλί, άρχισα έπαιζα μαζί του, τον έδωσα νερό. Φιλικός, εντάξει. Μου είπαν ότι δάγκωσε κάποιον μέσα στην καφετέρια εκεί πέρα, αλλά δεν έδωσε σημασία γιατί έτσι παίζουν αυτά τα σκυλιά. Μετά πήγα πίσω, διαπίστωσα ότι το σκυλί είχε χτυπηθεί με μερικές κινήσεις που έκανα να το χαϊδέψει το κεφάλι, τρόμαζε. Όταν πήγα πίσω, άρχισε να φέρεται λίγο πιο έντονα πάνω μου. Το κατάλαβα, πέταξε το κινητό μου για να φύγει να τον κοροϊδέψω. Μπήκα σε ένα αυτοκίνητο, πήδηξε μέσα στο παράθυρο, βγήκα έξω, του κλείσα την πόρτα. Το άλλο παιδί που ήταν δίπλα μου ανέβηκε σε μία τέντα. Εγώ ήρθα μπροστά, έτρεξα μπροστά, ήρθα. Εδώ είχε κόσμο, είχε παιδάκια. Έκανε πως όρμηξα, δεν έδωσε βάση. Ξαναπήγε πίσω, όρμηξε ένα παιδί στο πόδι. Τρέχοντας αυτός τον ξαναόρμηξε, τον έκοψε κομμάτι από το χέρι. Ανέβηκε σε ένα αμάξι επάνω, ανέβηκε και ο σκύλος. Τον έριξε τέλος πάντων, ξαναήρθε μπροστά. Άρχισε να ορμάει εδώ στο Βενζινά. Όρμηξε σε ένα κύριο και στο παιδί του συνέχεια. Και τον έπιασε από τα αυτιά και του σήκωσα επάνω και πόνεσε πάρα πολύ. Ίσως αυτό να του οδήγησε επιθετικότητα, αλλά εγώ κάτι πρέπει να κάνω. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν ένα σκύλος που να τραπεί σε φυγή αυτό. Όχι, όχι, όχι. Όχι, τον πετούσα, δεν ξαναρμούσε. Είχε φοβερή επιθετικότητα. Αλλά εμείς όταν ήρθαμε, δεν είδαμε το προηγούμενο επεισόδιο που είχε γίνει με το παιδί από το Πακιστάν, τον υπάλληλο, τον οποίο εδάκωσε το χέρι. Δεν το είδαμε αυτό. Αν το βλέπαμε, πιθανόν να φεύγαμε κιόλας. Ναι. Να μην εμπλεκόμασταν καθόλου. Αλλά βλέποντας. Ότι το σκυλί ρέμισε, γίνεται το λάθος, βγαίνει ο υπάλληλος στο δαγκόνι, βοηθήσαμε, να μην βοηθήσουμε. Ο σκύλος εμφανίστηκε περίπου κατά τις 5-5,5 ώρα. Δεν έδειξε σημάδια ανησυχητικά ότι έχει τάσεις για να κάνει κακό σε κόσμο. Ήρθε, έκατσε μαζί μας, μπήκε κάνα δύο φορές στο κατάστημα του καφέ, στο κατάστημα μέσα για το πρατήριο. Και έγινε ένα συμβάν μέσα στο κατάστημα του καφέ, πήγαν να το διώξουν και εκεί αρχίνησε και έβγαλε κάποια επιθετικότητα σε κάποιον πελάτη και του έσκησε το παντελόνι.
Εντάξει, λέμε, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Δεν το δώσαμε τόση σημασία. Ήρθε μπροστά μας, καθόταν ο σκύλος, το χαϊδέψαμε. Έπαιξε κάποιος υπάλληλος μαζί του. Ξαφνικά τον ακολούθησε τον υπάλληλο που ήταν ο υπάλληλος του πλυντηρίου και πήγανε από την πίσω πλευρά. Και σε λίγη ώρα μαθαίνουμε ότι δάγκωσε κάποιο παιδί πίσω στο πλυντήριο. Αρχινήσαμε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, τι έγινε, να δούμε το παιδί. Καλέσαμε ένα ασθενοφόρο, έφυγε το παιδί. Και από εκεί πέρα ξεκινήσαμε τη διαδικασία να καλέσουμε κάποιους αρμόδιους, ο εργοδότης μου από το καφέ, για να έρθουν να το μαζέψουν ή να το πάρουν ή κάτι να γίνει τέλος πάντων. Οι αρμόδιοι ήταν άφαντοι και αρχινήσαμε να ψάχνουμε 100 πυροσβεστικές, ξέρω εγώ, άλλους αρμόδιους. Βέβαια ο σκύλος ορμούσε ή ήταν... Έδειξε την επιθετικότητά του από πίσω και από εκεί πέρα ήμασταν επιφυλακτικοί μην ξαναορμήξει σε κάποιον. Μάλιστα. Νομίζω ότι ακούσαμε αρκετά πράγματα. Εγώ ξέρω τι έδωσα βάση, χωρίς να θέλω να πούμε ότι την εκπομπή δεν αποφάσισα να την κάνω σήμερα για να δικάσω, κανέναν, ούτε να αθώσουμε τον, σκύλο. Δεν είναι ρόλος μας, έτσι. Πιστεύω. Αλλά αυτό που είπες πριν, να αναλύσουμε τα αίτια όσο μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία δυστυχώς. Γι' αυτό ήθελα να ακούσουμε και τις δηλώσεις των αυτοκτών μαρτύρων, ναι, για να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα. Εγώ στάθηκα λοιπόν σε αυτό που είπαν οι περισσότεροι, ότι ο σκύλος, σε δύο πράγματα. Ο σκύλος ήταν φιλικός στην αρχή και έπαιζε, ναι, μαζί τους, ναι, και ότι κάποια στιγμή πήγε στο καφέ δίπλα και εκεί κάποιος προσπάθησε να τον διώξει και εκδήλωσε το πρώτο σημάδι επιθετικότητας, όπως κατάλαβα εγώ από τις δηλώσεις των ανθρώπων. Εξ όσων εγώ κατάλαβα, θεωρώ ότι ο σκύλος αυτός ήταν σχετικά νέος στην περιοχή, δεν προϋπήρχε. Αυτό, ναι, που... αυτό άκουσα και εγώ αυτό... εκτός κάμερας που λέγανε ότι δεν τον έχουν ξαναδεί. Αυτό λοιπόν που αντιλαμβάνομαι από τις περιγραφές είναι το εξής, ότι εμφανίζεται ο σκύλος, δεν ξέρει που βρίσκεται, προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται γύρω του. Mm-hmm. Κάποιοι άνθρωποι του συμπεριφέρονται φιλικά. Αυτό αυτόματα ο σκύλος το εκλαμβάνει ως ανεβαίνει το εγώ του, χτίζει πιο δυνατό εγώ. Κάποια στιγμή αυτό τον οθεί να γίνει ιδιαίτερα πιο διαχυτικός, αλλά σε συνδυασμό με την έννοια που είπαμε πριν, κτητικότητα, να κάνει δικό του το παιχνίδι που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο άνθρωπος που συνδιαλέγεται μαζί του. Δράση-αντίδραση, είπαμε πριν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε φιλικοί με το σκύλο μας για να μην χτίσουμε το εγώ. Όχι, δεν μιλάμε για το σκύλο μας, μιλάμε για έναν άγνωστο σκύλο. Ναι, σωστό. Και σωστό. Αυτό σαν περιστατικό θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σπάνιο. Mm. Επειδή προβάλλεται, δεν σημαίνει ότι είναι και το ήθιστε. Mm. Δηλαδή, είμαι 26 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όντως. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, μην τρομοκρατείται ο κόσμος και προς Θεού. Μην αφορίζουμε τίποτα. Αφορίζουμε τα pitbull, αφορίζουμε το ένα, αφορίζουμε το άλλο. Δεν χρειάζονται αφορισμοί. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ένα μεμονωμένο γεγονός που έτυχε να συμβεί, πολύ ατυχέστατο, αλλά έτυχε να συμβεί. Καλά, και αυτή η καημένη ράτσα δεν θα περιμένει τώρα το συγκεκριμένο γεγονός για να στιγματιστεί. Έχει στιγματιστεί χρόνια και, τώρα. Είχαμε πει και κάποτε, ας πούμε, στην Αμερική, νούμερο ένα σκυλί σε επιθέσεις είναι το Λάμπραντορ. Δηλαδή, που σε όλο τον πλανήτη το έχουμε με τα παιδιά μας, με στο σπίτι μας. Mm. Είναι πολύ φιλικό. Αλλά τι γίνεται, εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός σε Λάμπραντορ. Άρα λοιπόν, okay, στατιστικά και μόνο ναι, αποδεικνύεται ότι okay, συμβαίνει. Τώρα, για το συγκεκριμένο που είπαμε πριν, η θεωρία μου είναι αυτή. Βλέποντας την όλη κινησιολογία του σκύλου και το χαρακτήρα που διακρίνω, είναι ότι ο σκύλος το ξεκίνησε σαν παιχνίδι. Mm. Ότι, wow, είναι το καινούριο μου παιχνίδι. Ωραία, θα παίξουμε τώρα. Ναι. Και αν είδατε ο νεαρός στη φωτογραφία, είπα, πέταξα το κινητό μου για να το ακολουθήσει. Mm. Που σημαίνει ότι και ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει, κατάλαβε ότι ο σκύλος ακολουθεί κίνηση. Mm. Τι σημαίνει ακολουθεί κίνηση? Έκανες κάποιες κινήσεις, ο πιτσιρικάς έπαιξε, πιθανόν να έπαιξε λίγο πιο δυνατά, ο σκύλος να μπήκε στην αντίδραση, σου λέει, οκ, okay, παίζουμε έτσι. Όλο το υπόλοιπο μετά είναι και η πρόκληση, είδαμε ότι το σκύλο τον κλωτσίσανε πολλές φορές, εκεί μπήκε σε άμυνα. Άρα λοιπόν όλα δένουνε. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ είναι ότι υπήρξε ένα γεγονός που πυροδότησε την επιθετικότητα, να πω, του σκύλου. Και στη, ναι, συνέχεια όλοι αντέδρασαν δικαιολογημένα προφανώς, έτσι, ναι, σαν άνθρωποι με λάθος τρόπο και η κατάσταση κλιμακώθηκε. Μέχρι που φτάσαμε φυσικά στο να πυροβολήσουμε το σκύλο. Είχαμε πει ότι εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ένα σοβαρό λάθος με τους σκύλους. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά τους με ανθρώπινα κριτήρια. Mm. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Mm. Πολύ μεγάλο λάθος. Έχουν το δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Αν θέλουμε να τον κατανοήσουμε, οφείλουμε πρώτα να τον σεβαστούμε.
Δεν μπορούμε. Με την ανθρώπινη συμπεριφορά, θα συγκρίνουμε τη σκυλίσια συμπεριφορά. Βασίζεται ακριβώς στο αγελαίο ένστικτο. Δημιουργούν αγέλες, χτίζουν ιεραρχίες, μαθαίνουν να ζουν και να κινούνται και να δομούν τις κοινωνίες τους με ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Εάν λοιπόν θέλουμε να επικοινωνήσουμε πραγματικά με τα σκυλιά μας, θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς δένει η σχέση μας. Αλλιώς βλέπουμε εμείς το σκύλο, αλλιώς βλέπει ο σκύλος εμάς. Mm-hmm. Βλέπει τους επόμενους κρίκους της αγέλης του στην οικογένειά μας. Εμείς βλέπουμε ένα ακόμα μέλος της αγαπημένης μας οικογένειας. Είναι κάτι διαφορετικό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι την ευθύνη σε ανάλογες περιπτώσεις και την ευθύνη όταν έχεις ένα σκύλο την έχει ο ιδιοκτήτης του. Σαφέστατα. Ποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος. Σαφέστατα. Έτσι, να μην κάνει, το είπαμε και πριν νομίζω, να μην προβάλλει το εγώ του στο σκύλο. Είναι, δηλαδή τα pitbull κάποια στιγμή έχουν γίνει της μόδας και βλέπω πολλούς τώρα. Εντάξει, δεν είναι σωστό να χαρακτηρίζω κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι περισσότεροι το έχουν το pitbull για μαγκιά, ρε παιδί μου. Ότι έχω σκύλο που είναι δυνατός, που είναι αθλητικός, που είναι μάγκας. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι στο target group αυτό υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν κάτι άλλο από το pitbull. Το σκυλάκι που είδες πριν το έχει ο φίλος μου ο Χάρης, μας το έχει φέρει για εκπαίδευση. Mm. Είναι οικογενειάρχης, έχει παιδάκια, συμβιώνει άνετα μέσα στο σπίτι και χαίρονται. Δεν το πήρανε ούτε για να δαγκώσει κάποιον, ούτε για να δαγκώσει κάποιον σκύλο. Αλλά τι γίνεται. Το κακό αναπαράγεται πολύ πιο εύκολα από το καλό. Κάποιοι λίγοι συγκεκριμένοι πριν πολλά χρόνια τα βάζαν να τσακωθούν, κάποιοι άλλοι σήμερα τα βάζουν να δαγκώσουν κάποιον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν χαρακτηρίζει τη φυλή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πάντοτε είπαμε στην αρχή της κουβέντας ότι δεν φταίει ποτέ ο σκύλος. Και είναι και φυλή που είναι ανθρωποκεντρική, σαφέστατα, δεν είναι. Σαφέστατα. Και είναι και φυλή που είναι πολύ ευαίσθητη. Δεν μπορείς να ασκήσεις ιδιαίτερα πίεση. Κλειδώνει το μυαλό τους. Θέλει ωραία, χαλαρή προσέγγιση. Δεν τραμπουκίζουμε ένα σκύλο. Αυτό που είδα στο τέλος των δηλώσεων και θα ήθελα να σου το πω είναι ότι είπε κάποιος κύριος εκεί ότι έψαχνε να βρει τους αρμόδιους και αρμόδιους δεν έβρισκε. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι για τα αδέσποτα σκυλιά πάντοτε υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Δηλαδή, ο κόσμος έχει την αίσθηση, τώρα sorry που σε διακόπτω, αλλά εντάξει, επειδή κάνουμε κουβέντα. Ο κόσμος έχει την αίσθηση, γιατί πολλοί μου το λέτε, ότι οι υπεύθυνες είναι φιλοζωικές. Και μου λένε, εντάξει, βρήκα ένα αδέσποτο, δεν μπορεί να το πάρει μια φιλοζωική. Όχι. Και τους λένε φιλοζωικές, είναι εθελοντές. Ακριβώς. Έτσι. Και μπορεί, μακάρι να μπορούσαν, προφανώς δεν μπορούν να. Μπορεί και να μην είναι, αλλά. Δεν οι περισσότερες τουλάχιστον. Ναι, οι περισσότερες. Το σημαντικό είναι να γίνει μια καμπάνια, να αρχίσει να ξέρει ο κόσμος τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Προβλέπεται από τον νόμο ότι υπεύθυνος για τα αδέσποτα του κάθε Δήμου είναι ο ίδιος ο Δήμος. Ασχέτως τώρα, λόγω κρίσης, δεν υπάρχουν χρήματα για να τρέξουν προγράμματα κτλ. Κτλ. Αλλά θα πρέπει και γι' αυτό να υπάρξει μια μέρημνα. Γιατί θα πρέπει να συμβεί αυτό το περιστατικό, ας πούμε, για να βρεθούν οι αρμόδιοι, που είπε ο κύριος πριν. Καλά, και έχουμε δει πολλές φορές και σε άλλα γεγονότα, σε άλλου είδους γεγονότα εννοώ, όταν κάτι συμβαίνει και είναι άσχημο και συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας, όλοι παρουσιάζονται ευαισθητοποιημένοι, όλοι καταδικάζουν τα πάντα και μόλις αυτό ξεχνιέται λίγο, αρτσιμπούρτσο και λουλά. Μετά συνεχίζουμε τον ίδιο χαβά. Θα πρέπει και απ' την άλλη να δώσουμε συγχαρητήρια σε ένα αστυνομικό. Γιατί χωρίς να έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, προσπάθησε να βοηθήσει ανθρώπους. Η δουλειά της δεν ήταν να πάει να την ταγκώσει ο σκύλος, η δουλειά της είναι κάποια άλλη. Και θα πρέπει, ας πούμε, γιατί από το βίντεο που είδα το χειρίστηκε όσο το δυνατόν καλύτερα πίστευε. Μπορούσε. Με κίνδυνο την ίδια τη σωματική της ακαιρεότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Βλέπω στο εξωτερικό, σε διάφορες εκπομπές, έχουν αστυνομία ζώων. Ας πούμε. Στην Αμερική, εντάξει, δεν το συζητάω, ή στην Αγγλία, ας πούμε, νομίζω υπάρχει μια ανάλογη υπηρεσία. Εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Σαφέστατα υπάρχει. Είναι όμως ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση. Από εκεί ξεκινάει. Για να υπάρξει πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρξει κατανόηση του προβλήματος. Η φιλοζωία στην Ελλάδα είναι ακόμα πολύ πίσω. Άρα λοιπόν πάμε και στο θέμα παιδείας. Άρα λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε την αρχή. Ας ξεκινήσουμε από τα σχολεία λοιπόν για να αναπτύσσουμε τα φιλοζωικά αισθήματα των παιδιών. Εκεί που θα του πετάξει κάποιος μία πέτρα, ας του δώσει κάτι να φάει. Οι γονείς που συμβουλεύουν τα παιδιά τους να αποφεύγουν τα σκυλιά, να μην συμβουλεύουν τέτοια πράγματα ή να μην τους συμβουλεύουν να το κλωτσίσουν ή ότι θα αρρωστήσουν ή το οτιδήποτε. Όλο το θέμα λύνεται από την παιδεία. Εάν εμείς αλλάξουμε, θα αλλάξουν και τα παιδιά μας πολύ γρήγορα.
Είναι πολύ σημαντικό για μια κοινωνία να μπορεί να δεχτεί τη διαφορετικότητα των ειδών. Mm. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχτούμε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, πόσο μάλλον των ειδών. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα. Πάμε να δούμε λίγα πλάνα ακόμα από το Σιβάν στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Αν δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται, θα νόμιζα ότι ο μικρός με το σκυλάκι παίζουν. Αλλά προφανώς. Ναι. Ή είναι κάποιο κωμικό σκέτς. Ας είμαστε ικανοποιημένοι εν τέλει που δεν τραυματίστηκε σοβαρά κάποιος άνθρωπος. Θα μπορούσε. Ειδικά αυτό το σημείο που δείχνει τώρα, θα μπορούσε. Γιατί είναι κάτω στο έδαφος και είναι πολύ κοντά στο λαιμό του σκύλος. Θα μπορούσε εκεί να έχει συμβεί κάτι άσχημο. Ναι, αυτό είναι το ευχάριστο, το ότι δεν τραυματίστηκε κάποιος άνθρωπος. Το δυσάρεστο. Τουλάχιστον είναι... σοβαρά δεν τραυματίστηκε. Τουλάχιστον σοβαρά, ναι, αυτό εννοώ. Τουλάχιστον θα μπορούσε να σκοτωθεί κιόλας κάποιος άνθρωπος. Βέβαια. Έχει συμβεί αυτό. Έχει συμβεί. Τουλάχιστον στο εξωτερικό ακούμε συχνά τέτοια πράγματα. Ναι. Έχει συμβεί. Εντάξει, τέλος, φτάνουν τα πλάνα, τα είδαμε. Τι μπορεί να κάνει, εσύ έχεις εμπειρία και ως εκπαιδευτής, αλλά και επειδή ασχολείσαι με τα Rottweiler, έχεις εμπειρία από τις δυναμικές ράτσες. Και όχι μόνο τα Rottweiler, φαντάζομαι, έχεις εμπειρία και από άλλα σκυλιά. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος, εκτός του ότι δεν πρέπει να αποκτούμε ένα σκύλο για να. Είναι αυτό, από εκεί αντεκτείνουμε τον αδρισμό μας, ας πούμε, έτσι, επιδεικνύοντας. Από εκεί όμως ξεκινάμε, από αυτό που είπες. Να ξέρουμε γιατί αγοράζουμε ένα σκύλο. Πολλοί βλέπουν το σκύλο του γείτονα και θεωρούν wow. Ναι, πρωτίστως όμως θα πρέπει να αναλύουμε το χαρακτήρα του σκύλου και πού καλούμαστε να συμβιώσουμε μαζί του. Εάν κάποιος άνθρωπος μένει μόνος του, ένας άντρας π.χ. δυναμικός, θα μπορεί να έχει και ένα πολύ δυνατό σκύλο στο χαρακτήρα. Αν όμως έχει οικογένεια, μικρά παιδάκια, 2-3 ετών, τα οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει κυριαρχικότητα στο σκύλο, δεν μπορούν να σεβαστούν τη φύση του σκύλου, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από το σκύλο να σεβαστεί τη φύση του παιδιού, γιατί το παιδί θα κάνει κάποιες κινήσεις που πιθανόν ο ίδιος ο σκύλος να τις εκλάβει σαν απειλή. Άρα λοιπόν εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε τα μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας, τα παιδιά δηλαδή, από οτιδήποτε μπορεί να προέλθει από κίνδυνο από σκύλο. Mm. Οι δυναμικές φυλές όμως δεν σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνες. Μπορεί να είναι δραστήριες. Μπορούμε να κάνουμε σπορ μαζί τους. Μπορούμε να κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο ότι πήραμε δυναμική φυλή θα μας φάει. Όχι. Εγώ συνιστώ πάντοτε στις οικογένειες που έρχονται και έχουν μικρά παιδιά να πάρουν ένα θηλυκό ροτβάιλερ που έχει περισσότερες ευαισθησίες. Το αρσενικό θα βγει πιο κυριαρχικό λίγο και αυτό ανάλογα με την εκτροφή. Δεν κινδυνεύει κανένας. Και ανάλογα με το χαρακτήρα προφανώς του κάθε σκύλου. Συνήθως όμως το πρόβλημα το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Όταν παίρνουμε ένα κουτάβι και το μεγαλώνουμε τελείως ακατάλληλα, το περιορίζουμε, δεν το κοινωνικοποιούμε, δεν του δίνουμε εμπειρίες όταν είναι κουτάβι, δεν μπαίνει σε ένα πρόγραμμα από μικρό. Έρχονται σκύλοι για εκπαίδευση και δεν ξέρουν ούτε το όνομά τους. Αυτό τι σημαίνει, το κλείνουμε σε ένα μπαλκόνι και το ανοίγουμε, να του βάλουμε το φαγητό και να το βγάλουμε. Μην πάρετε σκύλο έτσι. Mm. Πάρτε ένα λούτρινο, ότι είναι και μέσα στο τζάκι σας, κάπου δίπλα εκεί, αλλά όχι σκύλο στο μπαλκόνι. Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν δημιουργούμε το πρόβλημα, γιατί θεωρούμε ότι θα πάρουμε σκύλο και ο σκύλος θα μεγαλώσει μόνος του. Όχι. Η νούμερο ένα ανάγκη του είναι η ψυχολογική εκτόνωση, μετά το φαγητό βέβαια. Εάν λοιπόν εμείς δεν είμαστε σε θέση να αφιερώσουμε χρόνο, δεν παίρνουμε σκύλο επειδή είναι μόδα. Θέλει να του αφιερώσουμε πολύ, πολύ χρόνο. Αυτό που συνηθίζω να λέω πάντοτε είναι ότι ο σκύλος δεν θέλει χώρο. Γιατί κάποιοι λένε: έχω ένα μεγάλο κήπο και θα ζήσει υπέροχα. Mm-hmm. Ο σκύλος δεν ζήτησε ποτέ κήπο. Ο σκύλος ζήτησε επαφή και χρόνο ποιοτικό. Να εκτονωθεί, να παίξει, να κοινωνικοποιηθεί.
Αυτό μου το λένε πάρα πολύ όταν το συζητάμε. Μου λέει εντάξει, να πάρω σκύλο. Τα αγαπάω τα σκυλιά, τα θέλω, αλλά δεν έχω χώρο. Του λέω σκύλο, θέλει να είναι μαζί σου. Σου είχα φοιτητή. Αρκεί να το βγάζει βόλτα να τον εκτονώνει. Μια φορά που είχαμε συζητήσει, ο καλύτερο σκύλο που είχα, τον είχα φοιτητή στο πανεπιστήμιο. Έμενα σε καψονιέρα και είχα Γιου Βερνάρδο. Ήταν ο πιο ήσυχο σκύλο που είχα ποτέ. Γιατί? Γιατί είχα πολύ χρόνο να το αφιερώσω. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπω έχει γίνει η ζωή σήμερα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι μας που. Και εμείς δηλαδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Όχι, αλλά άμα θέλεις βρίσκεις. Βρίσκεις. Ή άμα δεν έχεις μην πάρεις σκύλο. Δεν είπε κανένας να πάμε σε ακραίο φαινόμενο άγουα όλη μέρα με το σκύλο. Όχι. Mm. Ένα πρόγραμμα θέλει από κουτάβι. Στάνταρ ώρες φαγητού να ξέρει τι περιμένει από σένα. Στάνταρ ώρες βόλτας, ψυχολογικής εκτόνωσης. Εμείς βγάζουμε το σκύλο βόλτα για να κάνει τις ανάγκες τους. Σκύλος... Γύρω-γύρω από το τετράγωνο. Ναι, δεν το θέλει αυτό ο σκύλος. Ο σκύλος γουάου. Βγαίνουμε βόλτα, παίζουμε. Βλέπει άλλα πράγματα από ό,τι βλέπουμε εμείς. Mm-hmm. Είπαμε και πριν ότι. Αυτό που χρειάζεται είναι κατανόηση στη φύση του. Να αρχίσουμε να κατανοούμε ότι δεν είναι άνθρωπος, ότι οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Εάν το καταλάβουμε αυτό, θα γίνουν όλα καλύτερα. Αλλά προς Θεού δεν είναι άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι ίσως το βασικότερο όλο που θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί που μας βλέπουν, ότι να μάθουν να συμπεριφέρονται πιο κοντά στη φύση του σκύλου. Γιατί έχουμε την τάση να εξανθρωπίζουμε το σκύλο και να λέμε «Α, ζηλεύει». Δεν ζηλεύει. Εκδικείται. Όχι. Α, όχι. Έκανε όχι. Αυτό, έκανε όχι. Το άλλο. Α, ντρέπεται. Α, φοβάται. Ναι. Ένα απλό, παράδειγμα είναι ότι αφήνουμε το σκύλο στο μπαλκόνι, επιστρέφουμε το μεσημέρι, το απόγευμα και περιμένουμε ο σκύλος με το που θα μπούμε σπίτι να είναι απόλυτα ήσυχος. Μα γιατί να είναι, δώστε του ένα λόγο. Mm-hmm. Τι έχει, ποια ήταν η μέρα του. Εγκλωβισμένο σε ένα χώρο, δεμένο ακόμα χειρότερα και μόλις θα δει τι θα κάνει. Θα πηδήξει πάνω σου. Θα σε λερώσει, θα σε πετάξει κάτω. Ναι, αλλά είναι η ανάγκη του επαφής. Και εκτόνωση. Και εκτόνωση. Και συσσωρευμένη ενέργεια, ας πούμε. Ναι, εάν ο σκύλος όμως μεγαλώνει μαζί μας μέσα στο σπίτι, έχει μια φυσιολογική ζωή, θα αντιληφθεί την απουσία μας, θα τη συνηθίσει. Ναι, αλλά τις υπόλοιπες ώρες που θα είμαστε, θα κοιμηθεί δίπλα μας. Η επαφή μας, έστω και η ψυχολογική, όταν είναι κοντά μας, τον βοηθάει πάρα πολύ να λύσει τα προβλήματά του. Είπαμε, αγέλη, αλυσίδα. Είναι μέλος της αγέλης. Όσο λοιπόν αυτό συμβαίνει, ο σκύλος αισθάνεται πολύ πιο χαλαρός, φεύγουν τα νεύρα του. Δεν έχει κάτι να εκτονώσει. Σκύλος όμως που τον αποκλείουμε, τον περιορίζουμε σε χώρους, σε μπαλκόνια, σε αυλές, τον δένουμε. Όχι. Λίγο σεβασμό στη φύση τους. Είναι το σπουδαιότερο μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε αυτή τη στιγμή, σεβασμό στη φύση των ζώων. Είναι η υποχρέωσή μας, νομίζω, από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει να ζήσουμε μαζί με ένα ζώο. Είναι, και οφείλουμε να το εντάξουμε στην κοινωνία, έτσι. Είναι η υποχρέωσή μας, άπτεται της κοινής λογικής και χρειάζεται λίγη αντίληψη, τίποτα άλλο. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, Νίκο? 5 δεύτερα, ευχαριστώ. Εντάξει, θα πάρω 10 δεύτερα να πω ότι αυτό που μου λένε πολλοί, έχω πάει το σκύλο μου για εκπαίδευση. Έτσι. Μπορεί να είναι και καλός ο εκπαιδευτής, δεν λέω ότι είναι κακός ο εκπαιδευτής. Αλλά εξακολουθεί να τραβάει στη βόλτα όταν το βγάζω έξω. Τον εκτονώνεις? Λέει όχι. Δεν είναι προφανές ότι όσο καλά να είναι εκπαιδευμένος ένας σκύλος, αν δεν είναι εκτονωμένος, ότι θα τραβάει λίγο το λουρί? Αν είσαι πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ανθρώπινο. Δεν έχουμε χρόνο. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Πολύ ωραία η κουβέντα που κάναμε και ελπίζω να την ευχαριστηθήκαν και οι ακροατές σου. Νομίζω και εγώ ότι αυτό που ήθελα ήταν να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα και στα αίτια και όχι να δικάσουμε κανένα, να μην κάνουμε προσχηματική δίκη. Μακριά από εμάς. Έτσι είναι και σε άλλα. Μακριά από εμάς αυτά. Αλλού γίνονται αυτές οι εκπομπές. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτή την Τρίτη. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την άλλη Τρίτη με ακόμα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Καλό σας βράδυ.